Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ένα φιλέτο βακαλάου με όσπρια, με διάφορα όσπρια και λαχανικά. Το ελαιόλαδο. Και φυσικά πρώτα λίγο κρεμμυδάκι. Θέλει ψηλή φωτιά, θέλει σοτάρισμα αυτό. Λίγο πράσο. Και τα έχουμε και τα σοτάρουμε. Και την κόκκινη πιπεριά. Το μαρούλι δεν το βάζουμε ακόμα. Το αφήνουμε λίγο να μαραθούν όλα αυτά. Παίρνουμε λίγα φασόλια κόκκινα. Σε ίση αναλογία. Κοιτάμε, προσέχουμε στο τηγάνι μας να έχουν ίση αναλογία. Από χρώματα πάμε καλά πάντως. Βάζουμε το μαρουλάκι, το πιπέρι, το σπασμένο, μουστάρδα, σκόνη, φρέσκια ρίγανη, φιλαράκια. Τα ενώνουμε λίγο μαζί όλα τα υλικά. Θα τελειώσουμε με το ταχίνι. Είναι και θερακοστιανά αυτά που λέμε. Τώρα θα βάλουμε λίγο μαϊντανό. Εδώ έχει τελειώσει το πιάτο. Πάμε στο ψάρι τώρα. Λοιπόν, εγώ θα αλατοπιπερώσω ελαφρώς το ψάρι. Αυτό είναι ένα μίξα που έχουμε κάνει από διάφορα μπαχαρικά. Κόκκινο πιπέρι, μουστάρδα, σκόνη, λίγο πιπέρι καγιέν. Πιέζω έτσι. Ωραία. Μόνο από τη μία πλευρά. Περνάω από κάτω, μόνο από κάτω, το οποίο θα τηγανιστεί. Το τεινάζω ελαφρώς. Όπως βλέπεις, έχει πάει και από πάνω. Όπως βλέπεις, έχει δημιουργηθεί μια κρούστα χρυσαφή. Γίνεται γρήγορα, είναι φιλέτο, δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Θέλει τέχνη εδώ. Εντάξει, όσο μπορούμε. Εντάξει, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Καταρχήν έχουμε ένα κουπάτ. Ένα μεταλλικό κουπάτ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. Κάτω θα βάλουμε την πατάτα μας που είχαμε βράσει. Γεμίζουμε με τα λαχανικά. Για γκινάρα. Αυτό είναι χαρουπόμελο, τα οποία χαρούπια και αυτά υπάγονται στα όσπρια. Βγάζουμε και σερβίρουμε. Και είμαστε έτοιμοι.